Τραχανούλη, ξύπνα ρε, μην κοιμάσαι. Έχω γενέθλια σήμερα. Σήμερα έχουμε birthday vlog, Τραχανά. Και εννοείται θα σας πάρουμε μαζί μας. Δεν θα περάσω εγώ μόνη μου τα γενέθλιά μου. Δεν εννοώ μόνη μου, Τραχανά, εννοείται μαζί σου θα είμαι, μωρό μου. Είναι και αρρωστούλης. Το ετοιμάσω τα φαρμακάκια του. Θα πάμε να πάρουμε την τούρτα μας και θα σας έχω μαζί μου σε όλη την ημέρα και σε όλη τη διαδρομή. Εντάξει, Τραχανά, εσύ θα μείνεις για λίγο εδώ όμως. Δεύτερα γενέθλια που γιορτάζω σε καραντίνα, αλλά το φετινό μου δώρο ήρθε νωρίς. Γιατί αυτά τα γενέθλια θα τα περάσω παρά με το καινούριο μου κινητό Samsung Galaxy S21 Ultra. Και μαζί σας φυσικά. Θέλετε, δεν θέλετε. Εγώ την ξέρετε την τρέλα που έχω με τα gadget. Από παιδί, περίμενα τη στιγμή που θα έρθει η ώρα να πάρω το καινούριο μου κινητό. Την πρώτη μου συσκευή μου την είχε κάνει δώρο προαμνημονεύτων χρόνων η κοπέλα του αδερφού μου. Και η συσκευή έπαιρνε μέσα μπαταρίες, αν έχεις το Θεό σου. Κάτσε ρε παιδιά, πόσο χρονών είμαι? Μήπως πρέπει να ανησυχήσω τελικά? Ευτυχώς όμως φέτος το δώρο δεν μου το έκανε η γυναίκα του αδερφού μου ή ο αδερφός μου ή το παιδάκι τους τέλος πάντων τώρα πια, αλλά μου το έκανε η Samsung και μου έδωσε το απόλυτο, το υπερκίνητο, το Samsung Galaxy S21 Ultra. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για ένα γκατζετάκι σαν και εμένα? Και επειδή μου στέλνετε όλοι και με ρωτάτε στα stories και ξέρω πόσο το θέλεις. Ξέρω, το θέλεις. Το θέλεις πολύ. Το θες ρε παιδί μου, θες να το κάνεις δικό σου, το ξέρω, εγώ είμαι ο δικός σου άνθρωπος και γι' αυτό θα σε πάρω σήμερα μαζί μου και θα σου δείξω μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτής της υπέροχης συσκευής. Αλλά ταυτόχρονα θα έχω κι εγώ παρέα στα γενέθλιά μου. Δεν τα περάσω εγώ μόνη μου επειδή είμαστε σε καραντίνα. Λοιπόν, θα έρθεις μαζί μου. Θες, δεν θες. Θα το δεις μέχρι τέλος το βίντεο. Σου ετοιμάζω εκπλήξεις ή μου ετοιμάζω εκπλήξεις, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα σε έχω μαζί μου όλη τη μέρα και σε όλη τη διαδρομή. Μην κανονίσεις τίποτα άλλο. Μαζί θα τα περάσουμε. Εμείς και ο Τραχανάς. Υπάρχουν και ωραία γενέθλια. Όχι, άμα θες πες ότι υπάρχουν. Καλημέρα. Λοιπόν, σηκώθηκα. Είμαστε στην κουζίνα και φτιάχνουμε καφέ. Ο Τραχανάς εννοείται ότι είναι στην κουζίνα. Δεν χάνει καμία ευκαιρία για να έρθει εδώ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μετά από μέρες που ήταν στην κλινική τον έχω εδώ μαζί μου για να περάσουμε τα γενέθλια μου παρέα. Οπότε, φτιάχνω καφέ, παιδιά. Δεν ξέρω πώς τον πίνετε εσείς. Εγώ τον πίνω σκέτο. Καλά, σκέτο. Τα έχει πει και μου το είδε στο βίντεο και με έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα. Εντάξει. Ωραία, τον πίνω λίγα και ελαφρύ. Τι να κάνουμε, δεν πίνουμε τον πολλά βαρύ εμείς τον καφέ. Ακούς τη φωνή μου βαριά το πράγμα, πίνω και τον καφέ. Κατάλαβες, λίγο πιο light, έτσι. Όσο πατάει ο Τραχανάς. Ο καφές είναι έτοιμος. Εννοείται πάντα σε θερμός. Πίνουμε λιγάκι και πάμε για γυμναστική. Για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Έτοιμη για τη γυμναστική, σχεδόν έτοιμη δηλαδή. Πού να κάνεις γυμναστική με αυτό το μαλλί? Μπορείς, δεν μπορείς. Βρακείο τις διπλάσιες θερμίδες. Κάτι γίνεται. Όπως σας υποσχέθηκα, σας πήρα μαζί μου εδώ στη γυμναστική. Γιατί παιδιά, μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι δικαιολογία ότι έχουμε γενέθλια, γυμναζόμαστε κανονικά. Γιατί άλλωστε σήμερα που είναι τα γενέθλιά μου, θα φάω κι ας μου βγει και σε κακό. Για την ακρίβεια, λέω να ξεκινήσω από τώρα. Γιατί ό,τι φάμε πρέπει να το κάψουμε. Για να μην σας πω ταυτόχρονα. Οπότε, και με τις θερμίδες παραλώνουμε. Κατευθείαν από την παραγωγή στον καταναλωτή. Πού τα έχεις ξαναδεί αυτά, ρε? Πρέπει να κάψουμε όλες τις θερμίδες που θα καταναλώσουμε. Μετά θα ανέβω και με την τούρτα. Βλέπει να μαθαίνεις. Τρώμε και γυμναζόμαστε. Και τις θερμίδες και έχω και καταλαβαίνω. Κατευθείαν. Δεν κοιμάζετε κι εσείς στο σπίτι. Μάλλον μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, παιδιά. Κι ας είναι εντελώς δωρεάν. Δεν υπάρχουν για τα αποτελέσματα. Λοιπόν, γυμναστική τέλος. Εννοείται ότι όση ώρα εγώ έκανα γυμναστική, έφαγα. Ο Τραχανούλης κοιμάται ακόμη. Οπότε, πάω να κάνω μπανάκι και ετοιμαζόμαστε να πάμε να πάρουμε την τούρτα μου. Λοιπόν, ας πούμε ότι ξεκινάμε. Ότι ξεκινάμε γιατί το μαγαζί θα κλείσει, κατάλαβες, εγώ πάντα. Πάντα είμαι στην ώρα μου, ρε, δεν αργώ ποτέ. Λοιπόν, πρόσεξέ με τώρα, βγαίνουμε Αττική Οδό, παιδιά. Εννοείται με χαρτί, σε παρακαλώ τώρα πάρα πολύ. Έχω γράψει το ειδικό, το στέλνουμε το 7, το νούμερο, το τυχερό, για να πάμε να πάρουμε την τούρτα μας. Αυτό δεν έπρεπε να προβλεφθεί. Δηλαδή, εγώ κύριε, τι θα κάνω, εγώ χωρίς τούρτα θα τα βγάλω τα γενέθλιά μου, που είναι τα δεύτερα μου, τα καραντινάτα μου τα γενέθλια. Δεύτερη φορά σπίτι. Όχι, αγάπη μου, όχι. Να έχω μια τουρτίτσα ωραία, αυτή που θέλω να έχω. Δεν ξέρω αν θυμάστε τι είχε γίνει με το αυτοκίνητό μου. Το αυτοκίνητο είχε πληθεί. Δεν το έπλυνα εγώ, το έπλυνε κάποιος που δεν ξέρω. Ο άνθρωπος είτε και από είδε. Το είδε το αυτοκίνητο σε αυτή την κατάσταση, λέει δεν γίνεται. Και το έπλυνε. Αυτό είναι από τη βροχή. Διότι τι είναι σήμερα, τα γενέθλιά μου.
Ποιος έχει γενέθλια? Το είπαμε. Καλά, δεν ξέρω να σας το είπα. Έχω γενέθλια. Καλέ, το σημαντικότερο ξέχασα να σας πω. Έχω γενέθλια σήμερα. Αν το άλλο δεν σας το είπα. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Εγώ! Το πρώτο δώρο για τα γενέθλιά μου λοιπόν ήρθε νωρίς και ήταν το Samsung Galaxy S21 Ultra. Υπάρχει καλύτερο σύμμαχος βρε για τα γενέθλιά σου από το να έχεις μια super duper κινητάρα υπερσυσκευή? Όχι, πες μου, γιατί τι είναι σημαντικό την ημέρα του γενέθλιού μας? Να περάσουμε καλά? Όχι βέβαια, να νομίζουν όλοι οι άλλοι ότι περάσαμε καλά. Πάρα πολλά τούνελ, παιδιά. Περνάω από τα τούνελ και είναι σαν να έχει νυχτώνει η κατάσταση. Δηλαδή, πραγματικά, ειλικρινά είναι λίγο σαν thriller. Ταν, 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 ταν. Oh my god, what the hell, και μπαίνεις. Και ξαφνικά, το ηλιόλουστο του. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αυτό είναι του τρελού. Είναι όπως ζούμε στην καραντίνα όλο αυτόν τον καιρό με τα κρούσματα, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Έτσι κάπως είναι και αυξομοιώσει των κιλών μου τώρα που το σκέφτομαι. Και φυσικά να αναφέρω σε αυτό το σημείο και να το γιορτάσουμε ότι φέτος τα γενέθλιά μου με βρίσκουν περισσότερα κιλά από ποτέ. Ναι, λοιπόν, πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον μπαμπά μου. Ξεπέρασα κάθε προσδοκία και πάλι το θρίλερ. Ταν, 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 ταν. Περισσότερα κιλά από ποτέ. Oh my god, what the hell, μαμά, γιατί είναι καλό το Samsung Galaxy S21 Ultra? Γιατί έχει αυτή την υπέροχη λειτουργία που μπορεί εν κινήσει. Τα πηγαίνει πάτα, 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 πάτα. Ρε παιδί μου, πας για τρέξιμο, όπως εγώ. Με το αυτοκίνητο δηλαδή. Και θες να έχεις ένα σταθερό πλάνο. Τι να πηγαίνει αυτό πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Ενεργοποίησε αυτό που έχει εκεί πέρα με την παλάμη, τη σταθερή, την ομαλή, την ωραία, τη λειτουργία, τη silky smooth. Και πας και είσαι ωραίος, είσαι άρχοντας, κατάλαβες. Δεν ζαλίζει τον κόσμο. Πάτα, 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 πάτα. Εγώ βέβαια τώρα δεν την έχω ενεργοποιήσει τη λειτουργία. Πάτα, 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 πάτα. Πάτα, πάτα, πάτα. Γιατί αλλιώς δεν θα ζούσες αυτό τώρα που ζεις. Πάτα, 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 πάτα. Θα προλάβω να την πάρω την τούρτα που κλείνει σε 10 λεπτά το κατάστημα ή θα μείνω χωρίς τούρτα και μόνη μου μέσα στην καραντίνα. Λοιπόν, εγώ έχω φτάσει. Πρέπει να κατέβω να παραλάβω την τούρτα. Και επειδή νιώθω ότι δεν φοράω αρκετά χρώματα για τα γενέθλιά μου και θέλω να φοράω πάρα πολλά χρώματα, όλα τα χρώματα. Τέλεια, και φοράς τη μάσκα και γίνεται το κραγιόν χάλια, καταλαβαίνετε. Μετά περιμένουμε να βρούμε γκόμενο. Να νομίζουν ότι φιλιέσαι και εσύ να μην έχεις φιληθεί. Νέα μόδα, το μουστάκι κραγιόν. Μην κουνηθείτε, περιμένετε εδώ, έρχομαι. Παιδιά, δεν χωράω. Δεν χωράω μαζί με την τούρτα. Τι να κάνω τώρα? Πού να μπούμε? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Θα οδηγήσω τώρα έτσι, δεν είναι. Απλά την πόρτα πρέπει να κλείσω μόνο. Ήθελα τούρτα υπερπαραγωγή. Όχι καλέ, άνετα οδηγείς. Λοιπόν, φύγαμε παιδιά. Τι είναι σήμερα λοιπόν? Εαρινή ημερία. Γεννήθηκα λοιπόν εγώ την ημέρα της ποίησης, ένα ποίημα και σου φέρνω την άνοιξη. Κατάλαβες? Δηλαδή, αν δεν είχα γεννηθεί, δεν θα ερχόταν. Και γι' αυτό έξω είναι αυτός ο καιρός που βλέπεις εδώ πέρα. Αυτή η σκοτεινιά, η μαύρη νύχτα στα βουνά, είναι η άνοιξη. Γιατί εντάξει, όλα ανάποδα έχουν γίνει πλέον στις μέρες μας. Έτσι και αυτό. Τι κατά τα άλλα, τι είμαστε? Δεύτερη φορά καραντινά τα γενέθλια που περνάω ολομόναχα στο σπίτι με τον τραχανά. Και να σας πω και κάτι, υπέροχα είναι. Περνάω πάρα πολύ καλά. Είμαι μόνη μου και περνάω τέλεια. Είμαι τέλεια. Δεν έχω υπάρξει καλύτερα. Oh my god, what the hell, και μην δίνεις. Είναι φανταστικό να είσαι μόνη στα γενέθλια. Και κάθε μέρα. Είναι εκπληκτικό, πραγματικά. Να είχα τώρα εγώ γκόμενο. Γιατί να τον έχω τον γκόμενο? Τι να τον κάνω? Τι να τον κάνω εγώ στα γενέθλια τον γκόμενο? Να ανησυχώ αν θα θυμηθεί τα γενέθλιά μου, θα τα ξεχάσει. Να περιμένω να μου φέρει λουλούδια και αυτός να θεωρεί ότι επειδή είμαι πάρα πολύ δυναμική δεν τα θέλω τα λουλούδια και να μην μου τα φέρνει. Καλή μια χαρά είμαι, είμαι τέλεια, πάρα πολύ καλά. Oh my god, what the hell, και μην δίνεις. Θα κατεβάσω αυτό, το οποίο λέγεται σκιάδιο, έτσι γιατί είναι και, δηλαδή έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα το βίντεο αυτό. Αυτό λοιπόν σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε λέγεται σκιάδιο. Το κατεβάζουμε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα μάτια μας από την υπερβολική περιόδια εκτινοβολία. Λειτουργεί δηλαδή αντί αντιλιακού. Τώρα πώς γίνεται κάτι να είναι αντί του αντιλιακού, δηλαδή είναι αντί, άρα εξωτερώνει το ένα το άλλο. Δεν ξέρω, μην με ρωτάς. Κατάλαβες, μπορεί δηλαδή να είναι και άχρηστο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βασικά ναι, αυτό είναι. Είναι πλασίμπο, το κατεβάζεις, νομίζεις εσύ ότι δεν σε τυφλώνει πια ο ήλιος, δεν σε βλέπω καλύτερα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Κατάλαβες, πάλι στα μάτια σου είναι εδώ πέρα και δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά εσύ λες δεν μπορεί. Να το. Νιώθεις την προστασία. Κατάλαβες, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Να το. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πώς μου πάει αυτή η σκιά? Καλά, αυτή η σκιά μου πάει φοβερά. Κοίτα εδώ, κοίτα μια σκιά. Καλά, δεν υπάρχει. Αυτό το τεγκραντάρισμα, πού το έχεις ξαναδεί? Εδώ πέρα είναι και ένα make-up tutorial. Δεν είναι απλά ένα vlog γενεθλίων. Κατάλαβες, δηλαδή τι άλλο. Παίρνεις δύο στην τιμή του ενός, δηλαδή το ένα δωρεάν, το άλλο δώρο. Στο ένα δωρεάν, το άλλο δώρο. Δηλαδή και το άλλο δωρεάν, δηλαδή καταλαβες. Ούτε κι εγώ.
να το σηκώσω αρκετά με το make-up tutorial, νομίζω. Ήτανε σαφές. Είναι ωραίο τώρα που έχει ήλιο μετά τη βροχή. Ήταν απλά για να χαλάσει τον πέρα τα παράθυρα, να τα λερώσει. Να φαίνομαι εγώ ότι είμαι ανεπρόκειτο, δηλαδή να μην βρωγόμενο ποτέ. Δηλαδή πάντα μόνη μου τα γενέθλια. Oh my god, what the fuck, I can't believe this. Γιατί το ουράνιο τόξο είναι πάντα μετά την καταιγίδα. Κράτα το αυτό, κράτα το ουράνιο τόξο. Δες και τα νυχάκια μου. Γιατί η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα. Κράτα το και θα δεις γιατί το λέω. Δεν έχω ιδέα πραγματικά τι μπορεί να είναι η τούρτα μου. Δηλαδή πραγματικά δεν έχω ιδέα. Όχι, ποιος παίρνει τώρα. Δεν μπορούμε τώρα. Η μάνα μου. Όχι, αγάπη μου, γλυκιά. Μάνα, όταν δεις το βίντεο στο YouTube θα καταλάβεις ότι σε έκλεισα. Κατάλαβες τι κάνω όταν με παίρνεις τηλέφωνο και δεν το σηκώνω. Κατάλαβες. Δεν είναι ότι πεθαίνω από στιγμή σε στιγμή, όπως σκέφτεται φυσικά κάθε μάνα. Ένα μικρό 2% κάτι αφήνουν. Μπορεί ρε παιδί μου, έτσι ανθρώπινα να έχουμε δουλειά. Να είμαστε τουαλέτα. Οτιδήποτε. Oh my god, δεν βλέπω τίποτα. Νομίζω ότι με τη μάσκα δεν βλέπω κιόλας. Οπότε κατάλαβες, δεν είναι. Πειράζομαι. Αχ, τέλειο! Αυτό είναι τώρα το σωστό το κραγιόν, καταλαβες. Πριν ήταν λίγο, πάρε τώρα το πολύ. Αυτό είναι λοιπόν η νέα τάση. Το μουστάκι κραγιόν. Άλλωστε να θυμάστε πόσες φορές σας έχω πει. Ποιος ορίζει ποιο είναι το φυσιολογικό για να ορίσει το μη φυσιολογικό. Ποιος είπε ότι πρέπει να φοράμε το κραγιόν μόνο στα χείλη, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, εμείς που κάνουμε αυτό το overlining, πώς λέγεται, και κάνουμε τα χείλη σαν να έχουμε βγει από το χειρουργείο. Τι, we're stupid. Δεν το κατάλαβα. Να αναρωτιέται τώρα ο άλλος. Σου ξέφυγε, δεν σου ξέφυγε, κάτι δεν πάει καλά. Να το, πάρ' το. Πάρ' το φάτσα φορά έτσι να το έχεις να το χαρείς. Λοιπόν, και δεν θα το βγάλω φυσικά όπως καταλαβαίνετε. Εννοείται θα συνεχίσω το βίντεο έτσι, γιατί μου αρέσει και πάρα πολύ. Και τώρα θα σας δείξω άλλη μια λειτουργία του Samsung Galaxy S21 Ultra, που ίσως είναι και αγαπημένη μου. Θα βλέπετε ότι χρησιμοποιώ συνέχεια στα stories, που είναι η ταυτόχρονη εγγραφή βίντεο από την μπροστινή και την πίσω κάμερα. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Είναι ιδανικό εργαλείο για vlog. Θα με βοηθήσει να σας έχω τα καλύτερα vlogs. Αλλά φυσικά μπορείτε να κάνετε και πάρα πολλά άλλα πράγματα με αυτή τη λειτουργία, τα οποία θα σας τα παρουσιάσω σιγά σιγά. Πρόσεξε. Το βλέπεις τώρα εδώ πέρα, κοίταξε να δεις. Και μπορείς να αλλάξεις και τους φακούς. Βλέπεις εδώ το τροπικό το δάσος. Θέλεις κοντινό, θέλεις μακρινό. Γιατί βολεύει αυτό πάρα πολύ? Για το φανάρι. Γιατί τι κάνει? Και βλέπεις το κραγιόν σου, τι ωραία που σου έχει φύγει, να το διορθώσεις ή να μην το διορθώσεις στη δική μου περίπτωση. Και κοιτάς και το φανάρι. Είναι κόκκινο, πότε θα ανάψει πράσινο? Κατάλαβες? Και δεν σου κορνάρει από πίσω. Δηλαδή, πού τα έχεις ξαναδεί αυτά, ρε? Και τραβάς λοιπόν ταυτόχρονα από τις δύο κάμερες. Και τη selfie κάμερα και την κανονική. Τσοπ, πράσινο το φανάρι και πας. Τόσο απλά. Πού τα έχεις ξαναδεί αυτά, ρε? Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να κάνω άλλη μια στάση. Θέλω να δούμε όταν θα βγάλω τη μάσκα, μόλις γυρίσω από εκεί που πάω τώρα, να δούμε τι θα γίνει με το κραγιόν από κάτω. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τώρα τα αποκαλυπτήρια. Δεν νομίζω ότι θέλω να το δω αυτό ούτε κι εσείς, αλλά εδώ που φτάσαμε τα μοιραζόμαστε όλα. Ξεκίνησα από ένα πολύ μικρό μουστάκι κραγιόν και τώρα πλέον έχει γίνει το ρεμπέτικο, το ωραίο, το στριφτό, το γνήσιο. Oh my god, what the fuck, I can't believe this. Περιμένω εγώ μετά να βρωγόμενο. Λοιπόν, πάρ' το, όλο δικό σου, δεν θα το βγάλω ούτε αυτό, συνεχίζουμε. Γενέθλια, έχω ό,τι θέλω θα κάνω και τέλος πάντων ό,τι θέλω θα κάνω γενικά. Μπορώ παρόλα αυτά, αν θέλετε, να το κρύψω για να μην σας τρομάζω. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να μιλάμε εδώ πέρα με τη μάσκα όπως έχουμε συνηθίσει άλλωστε, φημωμένη όλο αυτό το διάστημα. Φημωμένη και ίσως και θυμωμένη τώρα πια, δεν ξέρω, με φύτα ή με φύτα ή με θύτα, κατάλαβες, δεν είναι φύ. Είναι φύτα και θύτα, καλά, ήτα σίγουρα, με δύο τάφ. Έτσι. Να σου πω, δεν θα κάτσω εγώ να σκάσω για να μην βλέπετε εσείς το μουστάκι κραγιόν. Λοιπόν, πάρε το μουστάκι κραγιόν. Όπως είπαμε, νέα τάση, ωραιότατη. Κάνε το κι εσύ, δοκίμασέ το στο σπίτι. Είναι ανώδυνο, είναι εντελώς δωρεάν και μπορείς να το κάνεις όποια απόχρωση θέλεις. Ξαναέβαλα τη μάσκα μου γιατί έκανα άλλη μια τελευταία στάση αυτή τη φορά και τώρα δεν τολμάω να βγάλω τη μάσκα για να δω τι γίνεται από κάτω. Τα αποκαλυπτήρια. Όπως βλέπεις, έχει νυχτώσει. Α, τέλεια, οπότε δεν φαίνεται κιόλας το μουστάκι κραγιόν. Παιδιά, νύχτωσε. Κατέβηκα μια στιγμή να πάρω καφέ. Έρχομαι και έχει γίνει νύχτα. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά δεν πειράζει, καλύτερα που νύχτωσε για να δείτε ότι η μπαταρία του Samsung Galaxy S21 Ultra κρατάει. Εδώ πέρα πρόσεξε, σας έχω όλη την ημέρα μαζί μου έτσι. Και βέβαια με full χρήση. Έτσι, μπαταρία πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Το Samsung δεν μασάει, γιατί έχει και την νυχτερινή τη λήψη. Πάρε να δεις μες στο σκοτάδι πώς βγαίνει φωτογραφία. Thank you.
Λοιπόν, ξανά έκανα μπάνιο, φόρεσα τα καλά μου και πάμε τώρα λίγο να βαφτούμε, γιατί δεν έχει σημασία που δεν θα μας δει κανείς. Τα γενέθλιά μου είναι και τέλος πάντων, ό,τι θέλω θα κάνω. Ταραάτ! Βάφτηκα και ετοιμάστηκα, τραχανούλη! Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη έκπληξη. Τραχανά, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλετε να δείτε. Όχι, μην τη δείτε την τούρτα, κάτσε για την έκπληξη. Κατάλαβες, αυτό ήταν έκπληξη. Πώ θα τη δείτε, άμα δεν είναι. Αφού είναι έκπληξη, πρέπει να κάνουμε την έκπληξη και να μην είναι κι άλλο. Αλλιώ θα ήταν έκπληξη. Κατάλαβες. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, τραχανά, πρέπει να βάλουμε τα κεράκια τώρα, γρήγορα, πριν μα καταλάβει. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι κεράκια δηλαδή που έχω πάρει όλα αυτά, πώ θα τα βάλουμε αυτά, κάτσε πρέπει να βρούμε τη σειρά τα γράμματα. Happy birthday. Πού ήρθα λίγο κι εσύ, ρε τραχανά. Τραχανά. Για τραχανούλη μου, κοίτα εδώ πέρα, κοίτα τι ώρα που θα τα βάλουμε, λοιπόν. Λοιπόν, τραχανά, τα βάλαμε τα κεράκια. Τώρα ησυχία, μη γυρίσεις και μας καταλάβει. Δεν προλαβαίνω να τα ανάψουμε. Γρήγορα. Τραχανά, έλα, έλα γρήγορα. Έκπληξη! Καλά, μιλάμε πραγματικά. Δεν κατάλαβα τίποτα. Και διάλεξες ακριβώς αυτό το σχέδιο που ήθελα. Δεν πήγε το μυαλό μου καθόλου. Ευχή. Θα κάνω ευχή. Καλά, φοβερά γενέθλια. Αχ. Δέκα. Κάτσε. Ξέχασα. Κάτσε μισό λεπτό και λίγο ακόμα να συμπληρώσω την ευχή. Πρώτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά μιλάμε. Δηλαδή, πώς, πες μου πώς τα κανόνισες όλα αυτά και δεν σε πήρα χαμπάρι. Δηλαδή, πραγματικά, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Oh my god, what the hell, και μην δίνεις. Οπό, τελικά μόνο θα τα περάσω στα γενέθλιά μου. Τουλάχιστον να πάρω να μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους, ρε παιδιά. Εγώ έχω το Samsung Galaxy S21 Ultra και έχω το 5G. Η γιαγιά μου στο χωριό, τι έχει. Θα τη βρω. Γιαγιά! Γιαγιάκα μου! Γεια σου! Πήρα να μου πεις χρόνια πολλά! Τι κάνεις, Σοφία? Καλά είμαι, γιαγιάκα μου, λείπεις! Πάνε σε πολλά, σήμερα είναι τα γενέθλια. Σε αγαπάμε πολύ. Κι εγώ. Πολύ σε αγαπάμε. Αλλά μας λείπεις. Και εμένα, γιαγιάκα. Αν μπορούσα, θα πηδούσα να έρχομαι. Δεν μπορώ. Γιαγιά, εσύ! Έχεις 5G στο χωριό! Και να έχω καλά, δεν θα κόβω. Γεια! Έχεις κινητό! Έχω κινητό, αλλά δεν είναι σαν τα δικά σας. Σοφία! Ναι! Το δικό μου το κινητό δεν είναι σαν τα δικά σας. Δεν βγάζω φωτογραφίες. Μα είναι τηλέφωνο. Άμα πλουσίνεις και κάνεις πολλά λεφτά, ναι. Να με κάνεις ένα εδώ. Είσαι, δεν πρόκειται εγώ να πάρω μόνη. Εγώ, γιαγιά, είμαι πλούσια από αγάπη, γιατί έχω εσένα. Είσαι φαγαπασμένα και εγώ εσένα και θα είμαστε εντάξει. Δεν χρειάζομαστε πολλά πράγματα, εντάξει. Αγάπη μου, γλυκιά. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Κι εγώ. Δες πόσο ωραία τούρτα έχω, γιαγιά. Φίλοι μου, έχω γενέθλια. Και φέτος είμαι περισσότερα κιλά από ποτέ. Γιατί τα κιλά μου αυξομειώνονται σαν τα κρούσματα του κορονοϊού. Επίσης, είμαι πιο μόνη από ποτέ, γιατί είναι τα δεύτερα γενέθλιά μου σε καραντίνα. Χρόνια πολλά! Δεύτερα γενέθλια σε καραντίνα, λοιπόν. Ποιος θα το πίστευε ένα χρόνο πριν που γιορτάζαμε και πάλι εδώ μαζί διαδικτυακά τα γενέθλιά μου και κάπως έτσι εγκαινιάσαμε την πρώτη καραντίνα, ότι ένα χρόνο μετά θα βρισκόμασταν και πάλι εδώ, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η αλήθεια είναι πως ήταν μια παράξενη χρονιά για όλους μας. Εγώ προσωπικά είχα μπει στην πρώτη καραντίνα πολύ φορτσάτη, με πολύ ανεβασμένη διάθεση, φρόντισα τον εαυτό μου, έχασα 10 κιλά. Στην πορεία όμως ήρθε η δεύτερη καραντίνα. Ήρθε και η τρίτη. Έχασα τη δουλειά μου, την ψυχραιμία μου. Κιλά δεν έχασα. Επειδή λοιπόν αισθάνομαι πως τα γενέθλια είναι ένα ορόσημο για όλους μας και κάθε χρόνο σκεφτόμαστε πως θέλουμε να μας βρουν ιδανικά, θέτουμε συνεχώς προϋποθέσεις για το πώς θέλουμε να μας βρουν αυτά τα γενέθλια, που το μόνο αποτέλεσμα που έχουν αυτές οι προϋποθέσεις είναι να μας απομακρύνουν όλο και πιο πολύ από την ευτυχία μας. Σκεφτόμαστε πως θέλουμε να μας βρουν τα γενέθλιά μας πιο καλά στα προσωπικά μας, πιο καλά στα επαγγελματικά μας και δεν σκεφτόμαστε πως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι απλά να μας βρουν. Τελεία. Είμαι πολύ χαρούμενη λοιπόν που και φέτος τα γενέθλιά μου με βρήκαν και είμαι εδώ υγιής όπως είναι και ο Τραχανάς και όπως είναι και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Αυτός λοιπόν είναι ο πιο όμορφος και ο πιο σημαντικός λόγος για να γιορτάζουμε.
Χρόνια πολλά. Τι έγινε, νόμιζες ότι τελειώσαμε, νόμιζες ότι τελείωσες έτσι απλά. Δεν μιλάω σε ένα τραχανούλι μου, εσύ μπορείς να κοιμηθείς αγάπη μου. Τα βίντεο σε αυτό το κανάλι είναι καταγωμένα και δεν τελειώνουν ποτέ. Και πρέπει να τα βλέπεις πάντα μέχρι το τέλος. Αλλιώς η κατάρα τους θα σε ακολουθεί για πάντα. Περιττό να σας πω ότι είναι η αυριανή ημέρα, όπως βλέπεις άλλο το outfit, άλλο το κραγιόν, άλλο το μαλλί, όλο άλλο, αλλά να σου πω και κάτι, τα γενέθλια μπορούμε να τα γιορτάζουμε 40 μέρες, δεν κατάλαβα. Οπότε 40 μέρες θα συνεχίζετε αυτό το vlog. Είμαι πάλι εδώ μαζί σας γιατί ξέχασα να σας πω το ένα και σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Samsung Galaxy S21 Ultra που θα το χρειαστείτε στα δικά σας γενέθλια. Και είναι η ταυτόχρονη εγγραφή βίντεο και φωτογραφιών. Το καταλαβαίνεις, τραχανά, δηλαδή αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Όχι, δες το λέω για να δεις τι εννοώ. Τραχανά, ποζάρουμε τώρα, ποζάρουμε την τούρτα. Κοίτα, κοίτα. Θα μας βγάλει και βίντεο και φωτογραφίες. Αγαπώ! Πας λοιπόν σε αυτό εδώ το βίντεο που έχει καταγραφεί από τη λειτουργία Μία Λήψη και βλέπεις ότι μέσα είναι αποθηκευμένα 12 στοιχεία. Και δεν είναι μόνο φωτογραφίες, είναι ακόμη και μικρότερα βίντεο. Και οι φωτογραφίες δεν είναι απλές έτσι σκέτες. Κοίταξε εδώ πέρα, είναι στυλιζαρισμένες. Δες εδώ πέρα αυτήν την ασπρόμα. Κοίτα, κοίτα βρε. Κοίτα βρε τη χαρά που είναι αποτυπωμένη στο πρόσωπό μου. Θες να χάσεις εσύ αυτή τη στιγμή της απόλυτης ευτυχίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά σου φτιάχνει μέχρι και κολλάζ. Σιγά μην κάθεσαι τώρα εσύ στα γενέθλιά σου να φτιάξεις κολλάζ για να το ανεβάσεις στα social media. Απολαμβάνεις εσύ ωραιότατα τα γενέθλιά σου και γίνεται από μόνη της η δουλίτσα. Πού τα έχεις ξαναδεί αυτά, ρε? Όχι, πες μου, πού τα έχεις ξαναδεί? 5G, 5 κάμερες. Ταυτόχρονη λήψη βίντεο και φωτογραφιών. Ταυτόχρονη εγγραφή από 2 κάμερες. Και τη selfie και μία από τις πίσω κάμερες, όποια διαλέξεις εσύ. Πιχτερινή λήψη. Πού τα έχεις ξαναδεί αυτά, ρε? Όχι, πες μου, πού τα έχεις ξαναδεί? Η τούρτα μου αυτή που είναι εμπνευσμένη από το τραγούδι μου «Η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα» μπορεί να σου φαίνεται απείραχτη. Δεν είναι όμως, αλλά ήμουν κυρία. Έφαγα μόνο ένα κομμάτι. Και αυτό δηλαδή να σας εξηγήσω, δεν το έφαγα εγώ. Ο Τραχανάς το έφαγε. Τραχανά, μίλα, για δεν μιλάς τώρα. Και σήμερα θα δουλέψει η κλασική μέθοδος μακρύ κουτάλι. Κοίτα να μαθαίνεις, Τραχανά. Πηγαίνεις στο κομμάτι αυτό που έχεις κόψει και σκάβεις από μέσα, έτσι. Κατάλαβες, ο άλλος νομίζει ότι έχεις φάει ένα κομμάτι και εσύ έτσι μπορείς να κάνεις ανασκαφές ολόκληρη την τούρτα. Το βάζεις μέσα και σκάβεις. Σκάβεις ατελείωτα. Αντεβρεγιά μας. Χρόνια πολλά. Έλα, μωρό μου.